Ένα από τα δυνατά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής για την Α1 κατηγορία της ΕΨΗ έγινε στο γήπεδο των Μαλίων το περασμένο Σάββατο. Ο Πανόμ επικράτησε 1-0 του Ρούβα, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία επί των ημερών του Σταμάτη Μαμαντζάκη, ενώ από την άλλη αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα της Γέργερης στο εφετινό πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και πέτυχαν τον γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό, που έμελε να είναι και τον κητήριο. Ο Νίκολη με κάθε πάσα βρήκε τον Βάρδο Νικολάκη σε θέση βολής και αυτός ήταν εύστοχος ανοίγοντας το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως οι Απλαδάς και Χριστοφοράκης δεν αξιοποίησαν τις δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα τετράλεπτο. Η προσπάθεια του Ρούβα να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα έγινε πιο δύσκολη στο 53ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε με δεύτερη χτυπή κάρτα Κουτσογιαννάκης, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή Δρακονάκη. Ο Πανόμ είχε δοκάρει με τον Σισκάκη σε ξαφνική αντεπίθεση στο 75, ενώ στο τελευταίο τέταρτο οι προσπάθειες των παικτών του Νίκου Τσερβελάκη έστω για τον γκολ της σοφάρισης δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.